Καλησπέρα και καλώ ήρθατε στο πρώτο τελευταίο επεισόδιο τη σειρά Το Δίκτυο του Περιβάλλοντο και το Δίκτυο Natura 2000. Σε αυτό το βίντεο θα μα μιλήσει ο κύριο Μπάμπη Φασουλάς, γεωλόγο του Μουσείου Φυσική Ιστορίας για το έδαφο. Είμαι ο Μπάμπη Φασουλάς, είμαι ο γεωλόγο του Μουσείου Φυσική Ιστορία και θα σα μιλήσω για τι παραβάσει που αφορούν στο έδαφο. Οι βασικέ παραβάσει που σχετίζονται με αυτή την κατηγορία έχουν να κάνουν με εκχυρσώσει κυρίω δασικών εδαφών, με παράνομη υλοτομία σε δασικέ εκτάσει, με παράνομη απόλυψη υλικών από ποτάμια ή από κήτε ποταμών ή ακόμα και παράνομε λατομεύσει, αλλά και από ανεξέλεκτη και παράνομη διάθεση απορριμμάτων ε, και διάφορων άλλων υγρών ρήπων. Όλα αυτά είναι παραβάσει και εγκλήματα που μπορούμε να συναντήσουμε στην καθημερινότητά μα, εάν κυκλοφορήσουμε έξω στη φύση. Πολλέ φορέ μπορούμε να δούμε μπουλντόζε ή άλλα μηχανήματα να ε, αφαιρούν από τι κήτε των ποταμών ή την όχθη των ποταμών άμμο ή χαλίκι που συνήθω χρησιμοποιείται για διάφορε οικοδομικέ δραστηριότητε. Αυτή είναι μια παράνομη δραστηριότητα που δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση. Το ίδιο συμβαίνει εάν δούμε έξω στη φύση μικρά και ε, μεγαλύτερα ε, λατομία. Συνήθως τα λατομία υπάρχουν και δραστηριοποιούνται μέσα στις λεγόμενες λατομικές ζώνες που είναι αυστηρά καθορισμένες από την Ομοθεσία και από τις κρατικές υπηρεσίες. Έτσι λοιπόν, εάν δούμε μια τέτοια δραστηριότητα χωμένη μέσα στο βουνό, πολύ εστιασμένη και μικρή κλίμακα, το πιο πιθανόν είναι ότι αυτή είναι μια παράνομη ε, λατομική δραστηριότητα. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τα διάφορα απορρίμματα. Η απόρριψη απορριμμάτων παντού έξω στη φύση είναι κάτι που δεν επιτρέπεται. Και αυτή είναι μια δραστηριότητα που θα τη δούμε να γίνεται και από συμπολίτε μα, αλλά και σε μεγαλύτερη έκταση από κάποιε εταιρείε, από κάποιου ιδιώτε που αυτό μπορεί να γίνεται είτε αποσπασματικά είτε και συστηματικά σε συγκεκριμένου χώρου. Είναι οι λεγόμενε παράνομε χωματερέ. Στη χώρα μα δεν επιτρέπεται η λειτουργία τέτοιων ε, χώρων απόθεση απορριμμάτων παρά μόνο σε συγκεκριμένε οργανωμένε δομέ. Έτσι λοιπόν, αυτό που βλέπουμε συνήθω στι άκρε δρόμων, στι κοίτε ποταμών, να κοίτονται διάφορα σκουπίδια, διάφορα μπάζα και διάφορα υλικά, είναι κάτι παράνομο. Εάν δούμε επίση ε, να διαθέτονται υγρά λίμματα, είτε σε ποτάμια είτε σε λίμνες και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι νόμιμο. Στην περίπτωση της Κρήτης αλλά και σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας αυτό που μπορούμε να συναντήσουμε πολλές φορές κατά την περίοδο του χειμώνα είναι τα υγρά απόβλητα ελαιοργείων να διατίθενται μέσα σε ρέματα ή σε κήτες ποταμών. Και αυτή είναι μια δραστηριότητα που δεν επιτρέπεται από τον νόμο. Η απόθεση και η διάθεση τέτοιων υγρών λιμάτων θα πρέπει να γίνεται σε συγκεκριμένες κλειστές δεξαμενές. Έτσι λοιπόν, εάν ο πολίτης συναντήσει κάποια από αυτές τις δραστηριότητες, τότε θα πρέπει να υποψιαστεί και ενδεχομένως να αρχίσει να ψάχνει να δει εάν αυτή η δραστηριότητα είναι νόμιμη ή παράνομη και να προσπαθήσει να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές. Υπάρχουν διάφορα βήματα που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Το πρώτο βήμα που μπορούμε να ακολουθήσουμε είναι να δούμε καταρχήν αν αυτή η δραστηριότητα έχει άδεια έχει λάβει την κατάλληλη άδεια από τι αρμόδιε υπηρεσίε. Είτε είναι αυτέ οι υπηρεσίε τη τοπική αυτοδιοίκηση, είτε οι υπηρεσίε τη περιφέρειας, είτε ακόμα και κρατικέ. Το επόμενο που μπορούμε να δούμε είναι αν αυτή η δραστηριότητα, εφόσον είναι μεγάλη τη έκταση και πιο οργανωμένη, ε, έχει την απαραίτητη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα πρέπει να έχει μια δραστηριότητα που ενδεχομένω να δημιουργήσει προβλήματα και να υποβαθμίσει το περιβάλλον. Επίση, μπορούμε να ελέγξουμε μέσα από τις διάφορες υπηρεσίες εάν μια συγκεκριμένη δραστηριότητα μεγάλη έκταση και οργανωμένη τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους για τους οποίους έχει πάρει έγκριση. Και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το μάθουμε απευθυνόμενοι στις αρμόδιες, όπως είπαμε, τοπικές, περιφερειακές ή κρατικές υπηρεσίες, που συνήθως είναι αρμόδιες για να δώσουν τις αδειοδοτήσεις στις διάφορες δραστηριότητες. Και τέλος, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να απευθυνθούμε με μία αναφορά έγγραφη σε διάφορες υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για να ελέγχουν και να παρακολουθούν αντίστοιχες παραβατικές δραστηριότητες. Όπως για παράδειγμα είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως και οι αρμόδιες υπηρεσίες της ε, εκάστοτε αποκεντρωμένης διοίκησης, δασαρχία, διευθύνσεις περιβάλλοντος κ.ο.κ. Εκεί μπορούμε να απευθυνθούμε με έγγραφα τεκμηριώνοντας την αναφορά μας και να ζητήσουμε να πληροφορηθούμε αν αυτή η δραστηριότητα είναι νόμιμη ή αν είναι παράνομη. Το ίστατο βήμα το οποίο μπορούμε να κάνουμε, εφόσον δούμε ότι όλα τα προηγούμενα στάδια και οι προηγούμενε διαδικασίε που έχουμε ακολουθήσει δεν φέρουν κάποιο αποτέλεσμα ή δεν λαμβάνουμε μια απάντηση στα ερωτήματα και τι αναφορέ που έχουμε θέσει, είναι να απευθυνθούμε στο συνήγορο του πολίτη. Ο συνήγορο του πολίτη είναι αυτό που θα υποληφθεί τη υπόθεση, θα ε, ασχοληθεί με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, να δει σε ποιο στάδιο δεν λειτουργήσε ε, αυτή η διαδικασία μέσα από τι αρμόδιε υπηρεσίε και αντίστοιχα μπορεί ε, να απευθυνθεί ε, αρμοδίω και να κινήσει διάφορε δικαστικέ διαδικασίε που απαιτούνται για να δοθεί μια λύση στο πρόβλημα. Στο χέρι μα λοιπόν είναι να ελέγξουμε όλε αυτέ τι παράνομε δραστηριότητε που σχετίζονται με την υποβάθμιση του εδάφου, με την υποβάθμιση βάθμιση των δασικών οικοσυστημάτων και του αβιωτικού περιβάλλοντος και να απευθυνθούμε στις αρμόδιες αρχές έτσι ώστε να τις σταματήσουμε. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο, ελπίζουμε να σας άρεσε. Κάντε μια εγγραφή, κάντε ένα like. Όπως πάντα θέλουμε την υπέροχη σας γνώμη κάτω στα σχόλια. Μπείτε στο Instagram μας, κλπ. Κάντε μας like και μπείτε να δείτε για μελλοντικά teaser.